Για να δούμε τι είχαμε χθες. Ήταν χθες μια δύσκολη μέρα και καιρικά θα λέγαμε, αλλά τι είχαμε χθες. Χθες το πρωί το λεωφορείο που έφυγε από την Αθήνα για την Καστοριά, ναι, λόγω χιονιού, ναι, έγινε ένα ατύχημα. Έγινε ένα ατύχημα μετά τα διόδια των Θηβών, ναι, εκεί που υπάρχουν δύο στροφές, στη μια δεξιά, σε κατηφόρα. Για όσους πηγαίνουν συχνά Αθήνα θα τις ξέρουν. Ναι. Εμείς που δεν πηγαίνουμε, ναι, δεν τις ξέρουμε. Μετά, ναι, τις Θήβες. Ναι, ναι, είχε γίνει ένα ατύχημα πριν. Ένα γιοταχή είχε σταματήσει στη μέση του δρόμου επειδή, ναι, επειδή βρήκε χιόνια. Πέρασε η αλατιέρα, το χτύπησε. Φώναξαν την τροχέα. Ναι. Η τροχέα δεν έβαλε κανένα σήμα ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Σταματούσαν όσο κάναν τη διαδικασία για το ατύχημα. Κάποιοι άλλοι με γιοταχή σταματήσαν δίπλα για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Ξέρεις αυτό το κλασικό που γίνεται πάντα. Για να δούμε από περιέργεια. Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ερχόταν το λεωφορείο σύμφωνα και με την κατάσταση, με την καταγραφή της τροχέας πήγαινε με 60 χιλιόμετρα όταν πλησίασε στο μέρος εκείνο και για ευθεία, για εκείνο το μέρος είναι καλά. Προσπάθησε ο οδηγός να φρενάρει, έφτασε μέχρι την ώρα δηλαδή που έγινε το ατύχημα, είχε γύρω στα 20-25 χιλιόμετρα, γι' αυτό και οι ζημιές δεν ήταν μεγάλες. Γιάννη, δηλαδή είδε ξαφνικά μπροστά του οδηγός, ναι, γιατί είναι κατηφόρα όλο στροφή, αυτό το συνωστισμό από, ναι, αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει να δουν τι γίνεται με το άλλο το, ναι, αυτοκίνητο, ναι, που το έχει χτυπήσει, ναι, η αλατιέρα. Μάλιστα. Ναι. Φρενάρισε, οδηγός, αλλά... κορνάριζε, δεν έφυγε κανένα. Τέλος πάντων, έγινε κάποιο μικρό ατύχημα. Ναι. Λοιπόν, επειδή ήταν παρούσα η τροχιά και σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, ναι, συνεννοήθηκε με τον οδηγό για μέχρι να κάνουν τα γράψουν τι ακριβώς συνέβη, να πάει μέχρι το ακρέφνιο λίγο πιο κάτω, ναι, τόσο ώστε να δουν ποια είναι η κατάσταση του λεωφορείου, ναι, και από εκεί και πέρα να δουν τι θα γίνει. Ναι. Όσο γινόταν όμως αυτή η διαδικασία, εμείς είχαμε συνεννοηθεί με το κτέλ της Θήβας να έχουν ένα λεωφορείο έτοιμο, σε περίπτωση που δεν μπορούσε το λεωφορείο να συνεχίσει μέχρι την Καστοριά, θα τους έπαιρνε και θα τους πήγαινε τουλάχιστον μέχρι τη Λάρισα. Μάλιστα. Τελικά, σύμφωνα και με την γνωμάτευση τροχιάς, μπορούσε να πάει το αυτοκίνητο. Συνέχισε το λεωφορείο, έφτασε μέχρι τη Λάρισα. Ναι. Εμείς είχαμε ξεκινήσει. Με πόσους επιβάτες, Γιάννη, με πόσους επιβάτες μέσα. Ήταν 46 άτομα πρέπει να ήταν. Α, είχε αρκετό κόσμο μέσα. Ναι, ναι. 46, από τους οποίους υπάρχει κάποιος έστω και μικροτραυματισμός. Όχι, όχι, τίποτα. Κανένα. Η ταχύτητα ήταν πολύ μικρή. Όχι. Και ακόμα και η ζημιά στο λεωφορείο δεν ήταν μεγάλες, απλά. Εμείς δεν θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία τώρα να ξέρουμε ίσως μήπως και μπορεί γιατί και ο Σαραντάπουλος και τέτοια διαδρομή. Απλά περισσότερο είναι η ταλαιπωρία του κοινού που έρχεται χρονιάρες, ναι, μέρες και καθυστέρηση να φτάσει, ναι, στον προορισμό. Αυτό είναι περισσότερο. Ναι, αυτό είναι. Κοίτα να δεις τι έγινε, Χριστό. Εμείς στείλαμε ένα λεωφορείο, περίμενε στη Λάρισα. Ναι. Πήρε τους επιβάτες και ερχότανε. Ναι. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με κάτι που γράφτηκε στο ίντερνετ σε κάποιο blog, ναι, για κάποιους επιβάτες οι οποίοι έφυγαν με λεωφορείο της Κοζάνης, ναι, από Λάρισα. Μάλιστα. Αυτό το λεωφορείο έφυγε 12.30 ώρα. Οι επιβάτες φτάσανε γύρω στις 2.30 με 3 ώρα στην Κοζάνη. Λοιπόν, όπως εμείς στείλαμε λεωφορείο στη Λάρισα, επειδή μάθαμε τι ακριβώς έγινε, όλες αυτές οι συζητήσεις γινόταν γύρω στις 10 η ώρα το πρωί. Ναι. Με όλους τις, ναι, συνεννοήσεις. Είχαμε συνεννοηθεί με τη Λάρισα ότι αν εμφανιστούν επιβάτες από Λάρισα για Καστοριά ή από Κοζάνη για Καστοριά, τι θα γίνει, να μας ενημερώσουν να στείλουμε ένα λεωφορείο μικρό ή αν ο αριθμός των επιβατών ήταν 1, 2, 3, να στείλουμε ένα ταξί να τα πάρει. Δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν, ούτε καν και από τους επιβάτες που φτάσανε στην Κοζάνη, παιδιά, εμείς τι θα γίνει με εμάς, είμαστε τόση ώρα σταματημένοι, πώς θα φτάσουμε Καστοριά. Και έγινε ένα θέμα λόγω, ναι, του ατυχήματος, με ίντερνετ, με δηλώσεις, με γνώμες, με χίλια δύο πράγματα. Υπήρξαν παράπονα πλευράς των επιβατών, έγραψαν κάποια πράγματα. Κανένας επιβάτης δεν ήρθε σε εμάς να μας πει, παιδιά, τι έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε μέσω ίντερνετ. Και εμείς πιστεύουμε ότι είναι διαστερβολμένα αυτά που γράφηκαν στο ίντερνετ, γι' αυτό και θα κινηθούμε. Όπως πρέπει να κινηθούμε. Δεν το έχω δει ακριβώς τι έχει γραφτεί, αλλά το, ναι, θέμα είναι ότι από τους ίδιους επιβάτες δεν έχουμε κάποια παράπονα προς το κτέλ. Δεν είναι πράγματα κανένα... που γράφονται διάφορα από. Ποιους γράφονται, ναι, αυτά, από επιβάτες, από κόσμο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχει γραφτεί. Εμείς έχουμε μιλήσει με όλους όσους έχουν κάποια blog στο ίντερνετ, ναι, ότι οτιδήποτε γίνεται και έχει σχέση το κτέλ μέσα, για να μην γράφει ο καθένας ό,τι του θυμηθεί ή ό,τι του πουν που μας είπαν, να επικοινωνήσουν με εμάς για να τους λέμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν πρόκειται να κρύψουμε κάτι. Δεν έχουμε κρύψει ποτέ από κάποιον κάτι. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιοι, επειδή έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να γράφουν και να σχολιάζουν, ναι, το κάνουν και εμείς πρέπει να προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Άρα σε κακόβουλα εσύ, σχόλια που γράφονται στο ίντερνετ θα κινηθείτε, λέτε, σαν κτέλ νομικά. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Αυτό γίνεται συνέχεια. Ακούει κάποιος στο καφενείο, βγαίνει στο ίντερνετ, το λέει. Και εγώ πρέπει να δικαιολογούμε. Ναι, είναι η περίφημη ελευθερία του ίντερνετ που έχει τους δικούς της κανόνες. Η ελευθερία του ίντερνετ είναι, αλλά κάποιος που θέλει να δημοσιεύσει κάτι, εμείς δεν τον λέμε να μην το δημοσιεύσει. Ας πάρει και τη γνώμη τη δικιά μας, να πει τι ακριβώς έγινε, γιατί αυτοί δεν ήξεραν τι έγινε. Έτσι, άμα τα δει γραμμένα όπως είναι, δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
Πρέπει να είσαι μέσα στο κτέλ ή μέσα στα δρομολόγια να καταλάβεις τι ακριβώς προσπαθούν να πούν αυτά που είναι γραμμένα εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί τελικά όμως, Γιάννη, για να πάμε λίγο στην ουσία, για να δούμε την ταλαιπωρία, αφού δεν υπήρξε έστω και μικροτραυματισμός, αφού δεν υπήρξε οτιδήποτε άλλο άσχημο, που είναι το πρώτιστο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, σίγουρα. Πόσο μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία αυτών των άνθρωπων? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν χαράματα από την Αθήνα χθες και φτάσαν στην Καστοριά τι ώρα? Φτάσανε γύρω στις 7 η ώρα. Όλη την ημέρα δηλαδή, έτσι? Σχεδόν όλη την ημέρα, ναι, αλλά αν σκεφτείς, Χρήστο, ότι αν σκεφτείς όμως ότι έγινε ό,τι έγινε, η τροχιά έπρεπε να καταγράψει πρώτα το γεγονός με την Αλατιέρα. Ναι. Έπρεπε να το πάρουν το λεωφορείο, να πάνε 10 χιλιόμετρα πιο κάτω, να κάνουν άλλη καταγραφή και να ελέγξουν ταχογράφους κτλ. Και μετά να τον πούνε ότι το λεωφορείο μπορεί να φύγει. Έφυγε. Mm-hmm. Πήγε στη Λαμία. Έκανε τη στάση που έπρεπε να κάνει μισή ώρα. Ήταν μια διαδικασία που έτσι, δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, δεν μπορούσε να γίνει κάτι πιο γρήγορα. Το πιο σίγουρο για μας ήταν να στείλουμε ένα λεωφορείο στη Λάρισα. Ή αν δεν μπορούσε να συνεχίσει το λεωφορείο, ήταν ένα λεωφορείο της Θήβας που περίμενε για να πάρει τους επιβάτες προς τα πάνω. Ναι, για να υποστούν όσο λιγότερο τα λεωφορεία γινόταν. Αυτό λοιπόν ήταν το περιστατικό, πως έγινε από χθες το πρωί. Τι ώρα έφυγε το λεωφορείο από Αθήνα? 8 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο το ατύχημα, ναι, έγινε αυτό, περίπου αυτό στις 9 η ώρα. Ναι. Και από εκεί και μετά υπήρξε όλος αυτός, όλη αυτή η καθυστέρηση με την τροχιά και τα λοιπά. Εκεί το νέο λεωφορείο που μπήκαν, η Κοζάνη και τα λοιπά, για να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι 7 η ώρα επίσης το βράδυ στην Καστοριά. Η όλη διαδικασία με την τροχιά κράτησε σχεδόν 2 ώρες. 1,5 με 2 ώρες. 2 ώρες η διαδικασία με την τροχιά και μάλιστα σε όλο αυτό το διάστημα. Οι επιβάτες εκεί ήταν αναμένες, μηχανές, ήταν ζέστη και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Όχι. Το λεωφορείο είχε κάποιες ζημίες μπροστά στον προφυλακτήρα και λίγο στην πόρτα. Δεν υπήρχε θέμα. Γι' αυτό δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν ταλαιπωρήθηκε κανένα. Ταλαιπωρήθηκαν από άποψη ώρας. Μάλιστα. Απλά ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα θα μου πεις χειμώνας είναι, έχουν και κάποια θεματάκια. Ας πούμε, εγώ από ό,τι άκουσα, το 90 έχει κλείσει ήδη τώρα. Ποιο? Το 90, το 90 χιλιόμετρο εκεί, σε εκείνο το σημείο, έχει κλείσει ο δρόμος και σήμερα. Ναι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε να επέμβουμε. Έτυχε ένα ατύχημα το χειμώνα. Δόξα τω Θεώ δεν έχει χτυπήσει κανένας, είναι όλα καλά. Από εκεί και πέρα η καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιάννη, τα λεωφορεία έχουν όλα αλυσίδες. Όλα, εκεί, δεν το συζητάμε. Εκεί τώρα που είχε χιόνια προς τα κάτω, είχαμε και αλυσίδες κανονικά. Δηλαδή, και εκεί, κοιτάξτε, όχι, το λεωφορείο δεν είχε αλυσίδες. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι ότι είχε ένα πόντο χιόνι, δεν ήταν για αλυσίδες. Ξέρεις, αλυσίδες το λεωφορείο δεν μπορεί να τις βάλεις μόλις δεις χιόνι, γιατί το αυτοκίνητο είναι βαρύ. Αν περπατήσεις έστω και λίγο στην άσφαλτο, κόβονται. Οπότε εκεί που σε χρειάζονται δεν τις έχεις. Μάλιστα. Είναι χαμηλές ταχύτητες, όλα τα λεωφορεία έχουν. Όλα τα λεωφορεία έχουν χειμωνιάτικα λάστιχα. Ναι. Για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Απλά η συγκεκριμένη συγκυρία με την Αλατιέρα, τα γεωταχύτητα σταματημένα, ότι δεν υπήρχε σήμανση λίγο πριν, όπως βγάζουν τα αυτοκίνητα στην Παθέ με τα βέλη που λέει προσοχή, κόψτε τα γεωταχύτητα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ενώ είχε ώρα που έγινε το τρακάρισμα με την Αλατιέρα, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει. Και πάλι σου λέω, οι ταχύτητες ήταν πολύ μικρές. Τώρα, αυτά λοιπόν συνέβησαν, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο, πέρα επαναλαμβάνω της ταλαιπωρίας του κόσμου που... Η ταλαιπωρία αυτή την ώρα, ναι. Ξεκίνησε χαράματα και έφτασε 7 η ώρα το βράδυ. Ήταν ουσιαστικά πάνω από 12 ώρες στον δρόμο. Ναι. Γιάννη, τώρα είμαστε στις γιορτές, με την ευκαιρία... Είχαμε κόσμο, έχουμε κόσμο, ήρθε κόσμο στην Καστοριά από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Πώς είναι η φετινή χρονιά? Εντάξει, έχουν έρθει κάποιοι, υπάρχουν μετακινήσεις, αλλά εντάξει, τώρα σύμφωνα με τον πληθυσμό που υπάρχει και στην Καστοριά, τι μετακινήσεις, εντάξει, ήρθαν οι φοιτητές, θα φύγουν κάποιοι, θα ξαναφύγουν, θα ξαναρθούν. Κυρίως είναι οι φοιτητές δηλαδή που έρχονται με τα λεωφορεία τόσο πολύ. Όχι, είναι και άλλοι που πηγαίνουν, κάποιοι που πηγαίνουν για ψώνια κάτω, έχει κίνηση, έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, αλλά... Αυτό με τα ψώνια πάλι. Αυτό με τα ψώνια. Είναι και κάτι περίεργο. Ναι, είναι κάτι περίεργο, πραγματικά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλή χρονιά. Θέλω να ζητήσω εκ μέρους του ΚΤΕΛ μια συγγνώμη για όσους ταλαιπωρήθηκαν για αυτό το πράγμα που έγινε χθες. Απλά ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν στο χέρι μας. Και ξέρεις ότι τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε να ανταπεξερχόμαστε όσο που γίνεται καλύτερα σε όλα τα δρομολόγια ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών. Αλλά είναι κάτι τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, δεν μπορούμε, δεν περνάνε όλα από το χέρι μας. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε. Mm-hmm. Και πάλι συγγνώμη.
Αυτή λοιπόν ήταν και η συγγνώμη του ΚΤΕΛ για την ταλαιπωρία των 40, πόσο είπαμε, 46-47 άτομα που βρέθηκαν χθες σε αυτό το λεωφορείο. Ήταν καστοριανοί φοιτητές και αυτοί, έτσι, να πούμε ότι ήταν κρίση ηλικίας. Όχι, δεν ήταν όλοι καστοριανοί, ήταν οι πιο πολλοί επιβάτες ήταν του ΚΤΕΛ της Κοζάνης. Α, μάλιστα. Ότι ήταν και καστοριανοί, ήταν και γιατί το λεωφορείο, να το διευκρινίσουμε αυτό, ήταν και Κοζάνη. Έτσι, έκανε. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Μάλιστα. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Α, οι περισσότεροι ήταν κάτοικοι της Κοζάνης. Ναι, ήταν κάτοικοι της Κοζάνης. Ωραία. Εντάξει. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.